Καλησπέρα φίλοι μου, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα σας δείξω λίγα πραγματάκια από το Elder Scrolls Online. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά για το πώς θα φτιάξουμε έναν χαρακτήρα. Εδώ βλέπουμε τον χαρακτήρα που παίζω μέχρι τώρα, ένα Night Elf, Dark Elf, πείτε το πώς θέλετε, Dark Elf βασικά, μια που παίζουμε Elder Scrolls. Με το χαρακτηριστικό του Nightblade, λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλο level, 12 level στις αρχές ακόμα. Λοιπόν, με το που ξεκινήσουμε το παιχνίδι, πηγαίνουμε να δημιουργήσουμε έναν χαρακτήρα, να δούμε τι επιλογές έχουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπουμε πάνω τη φυλή την οποία θέλουμε, στην οποία μάλλον θέλουμε να ανήκει ο χαρακτήρας μας. Έχουμε το class στο οποίο θα ανήκει, το σωματότυπό του και το πρόσωπό του, αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα ορίζουμε το όνομα του χαρακτήρα μας που θέλουμε να κάνουμε. Τι να βάλω. Λοιπόν, και διαλέγουμε αν θα είναι άντρας ή γυναίκα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε και random επιλογές, αν βαριόμαστε. Με προτινόμενα κομμάτια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, διαλέγουμε αν θα είναι, όπως είπα, άντρας ή γυναίκα. Έπειτα, αυτό που διαλέγουμε μετά, είναι να δούμε με ποια εμφάνιση εμφανίζεται πάνω κάτω το class που θέλουμε. Αν και θα τα δούμε και σε λίγο. Λοιπόν, για αρχή ξεκινάμε με, ποιο έχουμε, με Bonhart Path Nord. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την σειρά γιατί είναι πολλά και... Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή. Λοιπόν, τα alliances, οι συμμαχίες που έχουμε είναι οι εξής: Daggerfall, Altmeri Dominion και Ebonheart Pact. Στο Altmeri Dominion ανήκουν οι Μπρετών, τα Ορκ και οι Redguards. Ας δούμε λίγο το Daggerfall. Πρώτοι είναι οι Μπρετών. Οι άντρες, ας κάνουμε ένα randomize. Ναι, γιατί αυτό το τατουάζ. Με σκέψανε να βρω κάτι που να φαίνεται τουλάχιστον ωραία. Λοιπόν, πάνω κάτω να πάρουμε μια ιδέα τι γίνεται, αν και πιο πολύ με έλφη μοιάζει. Λοιπόν, είναι οι Μπρετών, άντρες και γυναίκες, με τις εξής πανοπλίες. Μάλλον να τους δούμε τώρα τις πανοπλίες. Ας τις δούμε. Novice Gear, Veteran Gear, όσο προχωράει το παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Και No Gear. Λοιπόν, μετά είναι τα Orc, χάλια. Εμφανισιακά ο χαρακτήρας δεν είναι τόσο όμορφος, αλλά εντάξει, μπορούμε να τον κάνουμε όπως θέλουμε εμείς, τα προεπιλεγμένα. Λοιπόν, μπορούμε να αλλάξουμε εμφάνιση, μπορούμε να κάνουμε τους χαρακτήρες μας όπως τους θέλουμε εμείς. Θα δούμε πως θα τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, και μετά είναι οι Redguards. Τους θυμόμαστε από το Skyrim, κυρίως όσοι το έχετε παίξει πρόσφατα. Λοιπόν, μετά πάμε στο Altmeri Dominion, στο οποίο ανήκουν τα High Elves για αρχή. Να δούμε και τι πανοπλίες κιόλας, αν και είναι πάρα πολύ το υλικό. Λοιπόν, γενικά μην επηρεάζεστε μόνο από αυτό, οι πανοπλίες θα βρείτε πάρα πολλές, μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλές.
Λοιπόν, τα high elves μας. Μετά είναι τα wood elf, τα οποία είναι πιο μικρόσωμα σε μέγεθος. Λοιπόν, θα δείτε, βλέπετε μάλλον ότι οι πανοπλήτες άντρες και γυναίκες πάνω κάτω μοιάζουν, οπότε αν κάνετε γυναικείο χαρακτήρα μην περιμένετε να εστερεί σε κάτι. Λοιπόν, όπως σας είπα, μην επηρεάζεται από τις πανοπλήτες, θα δείτε πολλές. Και οι Kaijits, η αγαπημένη φίλη των περισσότερων, αν και εμένα προσωπικά να σας πω την αλήθεια, το γούστο μου είναι στα Dark Elf. Και πάμε στο Ebonheart Pact. Το Ebonheart Ebonheart Pact είναι τα, είναι, μάλλον ξεκινήσαμε από κάτω προς τα πάνω, δεν πειράζει. Οι Nords, λοιπόν, θυμάστε τους Nords, τους γνωρίσαμε και τους ευχαριστηθήκαμε στο Skyrim. Είναι τα Dark Elf, το αγαπημένο μου race. Βασικά οι πανοπλίες, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως τους βλέπω είναι ψιλοχάλια. Αλλά εντάξει, προσαρμόζονται όλα. Λοιπόν, και οι Argonians έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα από το Skyrim. Υπάρχουν αρκετά πράγματα ίδια, αλλά έχουν αλλάξει και αρκετά πραγματάκια. Λοιπόν, να δούμε και το female μοντέλο. Αυτές οι τρεις συμμαχίες. Λοιπόν, όταν πάρουμε Βρετών, μπορούμε να παίξουμε μόνο στο Daggerfall Covenant. Όταν πάρουμε Breton Orc ή Red Guards, τα High Elves, τα Wood Elves και τα High Jits παίζουν μόνο στο Altmer Dominion. Ενώ στο Ebonheart Pact παίζουν οι Αργόνια, στα Dark Elf και οι Nords. Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στη μάχη στο Cyrodiil, στην οποία μάχη στο Cyrodiil, παιδιά, θα κριθεί ποιος θα γίνει αυτοκράτορας. Όταν φτάσετε 10 level και μετά μπορείτε να πάτε και να πάμε PvP. Εμείς πήγαμε σήμερα με τους φίλους μου και κρίνεται ποια από τις τρεις συμμαχίες θα επικρατήσει ώστε να κατακτήσει το Cyrodiil και να βγάλει το δικό της αυτοκράτορα. Αυτό αλλάζει συνέχεια, δεν είναι απαραίτητο ότι θα μείνει για πάντα σταθερό. Και υπάρχει και ένα race το οποίο δυστυχώς για μένα προς το παρόν είναι και για τους περισσότερους οι οποίοι θα αγοράσουν το παιχνίδι μετά την έκδοσή του, ο Imperial παραμένει κλεισμένο. Ο Imperial, παιδιά, είναι αυτοκρατορικός στρατός της Cyrodiil, λοιπόν, και έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι ο Imperial μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε alliance θέλει χωρίς να κρίνεται το που θα καταταγεί, δηλαδή δεν περιορίζεται από τη φυλή του, απλά μπορεί να μπει όπου θέλετε εσείς. Είναι προνόμιο μόνο όσων θα πάρουν την Imperial Edition έκδοση του παιχνιδιού, η οποία online έχει 70 κάτι ευρώ. Η Imperial Edition με το άγαλμα και με το artbook, αυτή που έχω προπαραγγείλει εγώ ήδη, είναι γύρω στα 99 με 100 ευρώ και σας δίνει μαζί κάποια άλλα καλούδια εκτός από αυτό. Επίσης, όσοι προαγοράσετε το παιχνίδι, είτε το Imperial Edition είτε το απλό παιχνίδι, την απλή έκδοση, παίρνετε μαζί ένα bonus πακετάκι που λέγεται The Explorer's Pack, το οποίο Explorer's Pack βγάζει τον περιορισμό της κάστας, δηλαδή μπορεί να είστε Μπρετών και να μπείτε στο Ebonheart Pact, μπορεί να είστε High Elf και να μπείτε στο Daggerfall Covenant, δηλαδή μπορείτε να συμμετέχετε όπου θέλετε εσείς ασχέτου φιλής. Αρκετή πλάκα θα έχει, νομίζω είναι μεγάλη ελευθερία και αυτό το έχουν μόνο όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι, δηλαδή είναι για περιορισμένο αριθμό. Εξαρτάται και αν το προπαραγγείλουν πάρα πολύ, βέβαια, αλλά από ό,τι έχω δει δεν το έχουν προπαραγγείλει πάρα πολλοί κόσμος. Προσωπικά θα σας συνιστούσα να πάτε για τη συλλεκτική με το άγαλμα, γιατί αξίζει περισσότερο τα λεφτά, τουλάχιστον σας μένει και κάτι. Όλες οι άλλες είναι απλά αέρας. Λοιπόν, και μετά πάμε να δούμε τα class μας. Τα class μας είναι κοινά για όλα, αλλά θα σας το δείξω βασικά στον Μπρετόν. Ας τα δούμε στον Μπρετόν. Λοιπόν, παιδιά, τα class, αφού διαλέξουμε τι χαρακτήρα θέλουμε να κάνουμε, είναι τα εξής. Dragon Knight. Ο Dragon Knight είναι, να σας το θέσω
απολογικά το tank της υπόθεσης. Λοιπόν, σχεδόν το tank της υπόθεσης. Βαρύς οπλισμός, veteran gear. Μπορεί να παίξει με two hand, με one hand, με ασπίδα, με σφυρί, με ό,τι θέλετε. Δεν περιορίζεστε από τα όπλα, ξέρετε από αυτά. Έχετε παίξει άπειρα παιχνίδια και δει το Skyrim και το Oblivion και άλλα παιχνίδια της σειράς Elder Scrolls. Λοιπόν, μετά πάμε στους Sorcerer, τους γνωστούς σε εμάς Wizard. Μπορούμε να τον σου κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι δεν περιοριζόμαστε, δηλαδή το παιχνίδι σου επιτρέπει από τη στιγμή που θα φτιάξεις το χαρακτήρα, ακόμα και wizard να κάνεις, μπορείς να τον εξοπλίσεις ανάλογα με το guild στο οποίο θα καταταγείς στο παιχνίδι, να τον κατατάξεις και να τον φτιάξεις όπως θες. Μπορείς να κάνεις έναν wizard ο οποίος θα ασχολείται με chanting και θα έχει σπαθιά, ή θα έχει πανοπλίες, ή θα έχει staff. Δεν περιορίζεται από τα όπλα. Δηλαδή εγώ έχω Nightblade, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και τον έχω μισός είναι archer, ο άλλος μισός είναι με duelist. Λοιπόν, οπότε δεν περιορίζεστε. Μετά είναι ο Nightblade, ο οποίος Nightblade είναι με δύο σπαθιά κυρίως, ή δύο μαχαίρια, χρησιμοποιεί δύο όπλα, αλλά και πάλι μπορείτε να τον κάνετε όπως θέλετε. Χρησιμοποιεί το hide και τα shadows, δηλαδή είναι σε πώς το λένε, είναι συνέχεια στα shadows, πηγαίνει με hide από πίσω και κάνει assassination. Θυμάστε το sneak στο Skyrim, ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή όταν είναι sneak μπορεί να κάνει μεγαλύτερο damage ή να φύγει μόνο όχι τόσο άλλος. Αυτό εδώ είναι. Εγώ προσωπικά έχω διαλέξει να κάνω Nightblade, όπως και από ό,τι έχω προσέξει η πλειοψηφία των ανθρώπων εδώ μέσα στο Skyrim διάλεξαν Nightblade ή Dragon Knights. Είναι τα δύο επικρατέστερες επιλογές. Λοιπόν, εγώ προσωπικά, επειδή μου άρεσε και από μακριά Archer, έβαλα και skill για Archer, δηλαδή τον έκανα Archer και Duelist. Πολύ ωραία επιλογή, πολύ ωραία κομμάτια μέσα στο παιχνίδι Addons. Προσωπικά είναι από τα αγαπημένα μου, αν και θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω Dragon Knight. Έχω δει κάποια φοβερά skill και με ψήνει τρελά. Και μετά πάμε στον Templar, ο οποίος Templar είναι το tank healer, θα το έλεγα. Δηλαδή οι ήρωες δεν έχουν ξεκάθαρους ρόλους, δηλαδή αυτός είναι μόνο tank, ο άλλος είναι μόνο healer, αυτός θα είναι μόνο support. Μπορεί να είναι και tank και healer, μπορεί να είναι, έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τον περιγράφουν και τον χαρακτηρίζουν, αλλά μπορεί να πάρει πολλούς ρόλους. Δηλαδή μπορείτε να δείτε ένα μάγο Templar για παράδειγμα, βέβαια θα είναι τόσο πετυχημένος όσο αν πάει mage, αλλά μπορείτε να τους κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το καλό με αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια. Μπορούμε να διαλέξουμε το σωματότυπο που θέλουμε. Ας τον δούμε χωρίς gear να καταλάβουμε λίγο. Μπορούμε να τον κάνουμε όπως θέλουμε το χαρακτήρα μας, αν και οι επιλογές δυστυχώς από ό,τι είδα δεν ήταν τόσο τρομερές, δηλαδή ακόμα σε περιορίζει. Παίζουμε στα ίδια μοτίβα του Skyrim, λίγο πιο εξελιγμένα. Μπορούμε να τον ψηλώσουμε, να τον κοντίνουμε, μπορούμε να τον κάνουμε όπως θέλουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε το δέρμα, το χρώμα του. Μπορούμε να φτιάξουμε, να αλλάξουμε τα τατουάζα, και να σας πω την αλήθεια, μερικά από αυτά τα θεωρώ αποτυχημένα. Οι επιλογές είναι αρκετές, αλλά όχι τόσες όσες θα ήθελα πραγματικά. Δηλαδή για ένα παιχνίδι τέτοιας έκτασης μου φαίνονται φτωχές οι επιλογές. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε τις προεπιλογές. Πρέπει να βάλουμε body marking μάλλον, tatuage. Μπορούμε να τόρσο, νομίζω είναι οι ώμοι μας, εντάξει τώρα αν το θέλουμε με φορεδιούς ή στενούς ώμους. Το στήθος μπορούμε να ρυθμίσουμε. Τα guts, τι είναι τα guts, κάτσε να δω. Α, κοιλιά, gut size, ναι, guts είδα. Άι. Ναι, τους κοιλιακούς μας. Τα χέρια μας ή οτιδήποτε, μπορούμε να το κάνουμε όσο τις ανάλογο θέλετε εσείς. Τα χέρια μεγάλα, τα χέρια μικρά. Αν και κάποιες αλλαγές δεν είναι και τόσο ευρωφανείς.
Λοιπόν, αλλάζουμε διάφορα και σας λέω οι επιλογές είναι τρομερά περιορισμένες, προσωπικά τις βρίσκω περιορισμένες. Λοιπόν, και επίσης μπορούμε να κάνουμε randomize, δηλαδή διάφορους συνδυασμούς στην τύχη και με προοπτική να πετύχουμε το ιδανικό. Εντάξει, οι εκδόσεις που θα βγάλουμε randomize είναι πραγματικά απεριόριστες, οπότε μην ανησυχείτε, μπορεί να πετύχετε κάτι καλό. Και μετά πάμε στο face, στο πρόσωπο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα χαρακτηριστικά, το πως θέλουμε να είναι, με γωνίες, ηρωικό. Τώρα πως ένα πρόσωπο χαρακτηρίζεται ηρωικό, προφανώς. Μάλιστα, μπορούμε να αλλάξουμε τη φωνή, μισό λεπτό να δούμε αν θα ακούσουμε. Έχουμε πόσες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 φωνές. Τι ταιριάζει περισσότερο με το χαρακτήρα μας? Ακούμε μια κραυγή για να δούμε τι γίνεται, αν μας αρέσει ή όχι όταν τρέχουμε να σκοτώσουμε κάποιον. Τι θέλουμε? Ποιο ιδανικό για το χαρακτήρα μας? Αυτό δεν μιλούσε. Λοιπόν, και μπορούμε να αλλάξουμε τα μαλλιά μας. Ξεκινήσουμε από full ξυρισμένο. Φαίνεται αρκετά λιθοφανές, αλλά όχι τόσο. Έχουμε επιλογές αρκετές, αν και θα ήθελα και άλλες. Προσωπικά τις θεωρώ, σας είπα, περιορισμένες, αλλά ελπίζω με τον καιρό να προσθεθούν, οι πράγματα είναι ακόμα στην πέτα. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα. Αυτό που δεν μ' άρεσε είναι ότι έχουμε μια στάνταρ παλέτα και δεν μπορούμε να φτιάξουμε δικούς μας συνδυασμούς χρωμάτων όπως τα θέλαμε. Προσωπικά προτιμώ τα άσπρα μαλλιά πάλι. Λοιπόν, ας τον κάνουμε λίγο. Ναι, μόλις βγήκε από το κομματήριο. Ας τον κάνουμε savage. Όχι. Λοιπόν, και μπορούμε να τον κάνουμε νέο σε ηλικία ή να τον γεράσουμε όπως τα φύτα παππούς. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να αλλάξουμε το facial, το πρόσωπο του, τι έχουμε, αν έχουμε ξυρισμένος, με γένεια, αλαφρύ, κοατή και διάφορα άλλα πραγματάκια. Και πάλι οι περιορισμοί τους θεωρώ περιορισμένους. Λοιπόν, θα ήθελα και άλλα πραγματάκια, δηλαδή κάποια πιαστά είναι τόσο τετριμένα και ανόητα, αλλά τα έξι γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, μετά μπορούμε να αλλάξουμε το πως είναι το κεφάλι, ενώ το μακιγιάζ που έχουμε στο κεφάλι. Μακιγιάζ, μπορείτε να το πείτε τατουάζ, μπορείτε να το πείτε χρωματισμό, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Τα σημάδια που διαλέγει, μάλιστα, αυτό είναι για metal. Και πάλι είναι περιορισμένο, δηλαδή να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα παραπάνω, το έχω πει 100 φορές μέχρι τώρα. Θα ήθελα παραπάνω πράγματα. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι αυτής της κλάσης δικαιούται να έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία επιλογών. Μπορούμε να αλλάξουμε τα checkbones, τα ζυγωματικά του, το σαγόνι του, τα μαγουλά του, βασικά τσίν είναι το πηγούνι, συγγνώμη, το ύψος του, πηγουνιού του, λοιπόν, το λαιμό, άμα θέλουμε να είναι χοντρό λαιμό ή με λεπτό λαιμό, το χρώμα των ματιών και πάλι περιορισμένες επιλογές, αλλά μπεις εντάξει πόσες επιλογές να έχεις στα μάτια. Λοιπόν, το μέγεθος των ματιών, τη γωνία των ματιών,
Μπορούμε να την κάνουμε εξωγήινο, αν θέλουμε για παράδειγμα, ναι. Λοιπόν, θα τυφλωθώ με αυτό, έτσι όπως το βλέπω. Τα ζυγωματικά μπορούμε να αλλάξουμε. Τα φρύδια, έχουμε διάφορες προεπιλογές. Μπορούμε να αλλάξουμε αν θα γέρνει από τη μία πλευρά ή αν θα είναι ίσιο. Μάλιστα. Τα φρύδια, το βάθος που θα έχουν, το σχήμα της μύτης, πραγματικά το θεωρώ χαπέσιο, αλλά εντάξει. Γενικά από όλες τις επιλογές μόνο καμία δεν έχει normal, άντε λίγο μόνο μια επιλογή φαίνεται normal. Λοιπόν, και δεν είναι αυτή που διάλεξα προφανώς. Λοιπόν, το ύψος της μύτης που θα είναι μέσα έξω, μπορούμε να το κάνουμε πινόκιο. Μπα. Το στόμα πάνω κάτω, αν θα λυπημένος ή χαρούμενος. Τα χείλη, βασικά στην ουσία είναι σαν φουσκώνει ή να ξεφουσκώνει. Τύφλα να έχει το Photoshop. Λοιπόν, τα αυτιά του. Αν θα γίνουν προς τα μπροστά επίσης, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, έβαλαν αυτό και δεν έβαλαν κάποια άλλα πράγματα, μάλιστα. Το αν θα είναι πάνω ή κάτω. Και το αν θα έχει μυτερά αυτιά. Αυτό εντάξει. Αν θα μοιάζει με έλφη και πολύ άνθρωπο ή με νορμάλ άνθρωπο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά. Μπορούμε να πάμε πίσω να δούμε τι γίνεται. Και αφού είμαστε έτοιμοι και δημιουργούμε το χαρακτήρα μας πώς τον θέλουμε να είναι, πρέπει να κάνω ένα θηλυκό χαρακτήρα νομίζω. Να σας πω, τα γυναικεία μοντέλα τα θεωρώ κακά σχήμα, δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά αυτοί που είχαν την έμπνευση να φτιάξουν τα γυναικεία μοντέλα δεν ξέρω τι καπνίζανε. Δηλαδή μπροστά του το τέρα δηλαδή το παιχνίδι νομίζω είναι αιώνες, έχει και τη φωτός μπροστά. Λοιπόν, χάλια. Για να δούμε. Χάλια. Αχ, λοιπόν. Γιατί που χάθηκαν όλοι οι όμορφοι χαρακτήρες. Τρεχοτούλες αυτές. Θα βγει τίποτε καλό. Γενικά να σου πω παιδιά, στην εμφάνιση δυστυχώς υστερεί αρκετά το παιχνίδι. Θα το ήθελα λίγο πιο διαφορετικό, λίγο πιο όμορφο. Εντάξει, δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε Elder Scrolls, αλλά σαφώς δεν νομίζω να ήταν οι γυναίκες τόσο άσχημες. Δηλαδή αν δείτε τα NPC που υπάρχουν, πραγματικά αυτοί που φτιάξαν τα NPC ήταν χάρμα φθαλμών. Αν δείτε πόσο όμορφες είναι οι γυναικείες παρουσίες NPC, οι άντρες είναι έτσι και έτσι. Αλλά οι γυναίκες πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Στα διάφορα unit μπορούμε να αλλάξουμε και τα λέπια και όλα αυτά, δηλαδή μην νομίζω ότι θα έχετε ένα τύπο, όπως βλέπουμε στους Αργόνια αλλάζουν τα πάντα. Τα Night Elf, έτσι και έτσι. Thank you.
Λοιπόν, να δούμε και στους Nord. Μάλλον θα κάνω Nord Βάρβαρο, νομίζω. Έλεγα η γυναίκα, αλλά... Λοιπόν, οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Με το που φτιάξουμε τον χαρακτήρα μας, μπαίνει εδώ πέρα, μπορούμε να κάνουμε από έναν έως 8 χαρακτήρες. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν πολλές επιλογές να φτιάξετε το χαρακτήρα σας όπως θέλετε. Μήνες νομίζω ότι θα είναι μόνο αυτό, όταν αναβαθμίζεται συνέχεια τα χαρακτηριστικά του, λογικά όπως και στο Skyrim και στο Elder Scrolls, κάποια στιγμή θα μπορείτε να τα αλλάξετε μέσα, ακόμα είναι σε beta μορφή. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα, πώς να φτιάξουμε χαρακτήρα και τι επιλογές έχουμε. Έτσι και έτσι, δηλαδή σαφώς και υπάρχουν παιχνίδια με καλύτερο customization. Δεν είναι κάτι το οποίο με ενθουσίασε, αλλά και πάλι δεν θα βλέπω πολλές φορές το χαρακτήρα μου από μπροστά ώστε να τον βαρεθώ τόσο πολύ. Και συνήθως να σας πω την αλήθεια, επειδή τον έχω σε full armor, το τελευταίο που με νοιάζει είναι το πρόσωπό του και το πώς θα μοιάζει. Λοιπόν, τα armor μέχρι τώρα φαίνονται αρκετά όμορφα. Αυτό έτσι και στο προηγούμενο μου είχα άρεσε πιο πολύ, αλλά σκεφτείτε να είμαι ακόμα 12 level. Λοιπόν, οι 12 level είναι αρκετά αξιοπρεπές. Επίσης, να σας πω ότι όσοι πάρουν το Imperial Edition, εκτός από τα επιπρόσθετα που θα έχουν, που έχω ξαναπεί για αυτά, θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν crafting Imperial εξοπλισμό, που είναι ο πιο ωραίος εξοπλισμός κατά μέσα στο παιχνίδι προς το παρόν. Ειδικά οι περικεφαλές είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, check tech now. Ήμουν ο Κώστας. Και αυτό ήταν το Elder Scrolls, μια πρώτη γεύση για το πώς θα κάνουμε το customization. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.